Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Ως γνωστόν, η εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με όλα τα τμήματα του Ηρακλή και πόσο μάλλον όταν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε και για το πόλο και για τους άντρες και για τις γυναίκες, μιας και ανέλαβε προ μιας εβδομάδος την τεχνική ηγεσία ο κύριος Ηλίας Πεγιάδης, που και στο παρελθόν ήταν προπονητής, ήταν και αθλητής της ομάδος. Αν δεν κάνω λάθος, καλησπέρα, είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ματζιβίκη, μια χαρά εσείς. Δόξα τω Θεώ, για 10 χρόνια αθλητής στο πόλο του Ηρακλή. 10 και παραπάνω. Παραπάνω, 10, ναι, επίσημα. Και προπονητής για άλλα 8. Για άλλα 8. 18 χρόνια. Ναι. Και πάμε για άλλα τόσα. Μακάρι, δεν ξέρω. Θα δείξει. Μακάρι, μακάρι. Καλή επιστροφή οπότε. Να... Γιατί ουσιαστικά επιστρέφει. Είναι μια ζωή πάντως, πέρα από αθλητής και προπονητής. Άρα να υποθέσω ήταν εύκολο για σας να πείτε το ναι στην επιστροφή σας, έτσι, για την επιστροφή σας μάλλον. Εύκολο και συγχρόνως λυπηρό, γιατί το επίπεδο δεν ήταν και το αυτό που θα ήθελα να δω. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ευχαριστώ βασικά που μου δίνετε και το βήμα να πω δύο λόγια στους φίλους του Ηρακλή που μας ακούνε. Κλήθηκα από την διοίκηση να κάνω ουσιαστικά μια επανεκκίνηση του τμήματος της υδατοσφαίρισης και στους άντρες και στις γυναίκες. Είμαστε στη μικρότερη κατηγορία. Είμαστε στη γάμα εθνική στους άντρες και στη β' εθνική στις γυναίκες. Στις υποδομές, απ' την άλλη, δεν χρησιμοποιούμε καμία περίπτωση τις δόξες του παρελθόντος από όταν ήμουν. Είναι στενάχωρο και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό το γάμα εθνική για άντρες και γυναίκες που πριν δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που οι γυναίκες παίζαν Ευρώπη και που οι άντρες ήταν στην Α1, έτσι. Κοιτάξτε, κάποια λάθη διοικητικά γίνανε και γίνονται. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε εμείς τους φταίχτες. Εμείς κοιτάμε μπροστά και κοιτάζουμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Τώρα όσον αφορά τις υποδομές θα ήθελα να απευθυνθώ, γιατί αυτό είναι που θα δώσει μέλλον στην ομάδα του Ηρακλή. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους φίλους του Ηρακλή και στους γονιούς να μας εμπιστευτούν. Ξέρουμε τη μέθοδο. Ξέρουμε τον τρόπο να διδάξουμε στα παιδιά ηθικές αξίες, το εφαγωνίζεστε, το άθλημα της υδατοσφαίρισης. Mm-hmm. Είναι ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει δύναμη και παιχνίδι μαζί, με τους λιγότερους τραυματισμούς, το συστήνουν νερό όλοι οι ορθοπαιδικοί. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας υγιής χώρος. Νομίζω ότι όποιος το δοκιμάζει δεν ξεκολλάει, όποιος γνωρίζει το άθλημα δεν ξεκολλάει. Και κάνουμε μια πρόσκληση προς το λαό του Ηρακλή, που ξέρω ότι είναι ενωμένος ειδικά αυτό το διάστημα, να μας στηρίξει και κυρίως έμψυχο δυναμικό. Τώρα όσον αφορά το αντρικό τμήμα, καταφέραμε μέσα σε 2 εβδομάδες, είμαι στην ομάδα, να το επαντρώσουμε. Είναι παιδιά τα οποία τα είχα παλιότερα στην υποδομή και για κάποιους λόγους, είτε από τις Πανελλήνιες, είτε μετά σαν φοιτητές, είτε λόγω δουλειών, είχαν διακόψει. Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί χωρίς δεύτερη σκέψη ανταποκρίθηκαν και γυρίσανε στην ομάδα να τη βοηθήσουν. Και αυτούς δεν τους άρεσε και πολύ η εικόνα της ομάδας. Και πραγματικά ένα πράγμα για το οποίο είμαι υπερήφανος είναι ότι είναι Ηρακλάκια και στηρίζουν την ομάδα όσο κανείς. Α, μη τι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Είναι ρομαντικοί τύποι, οι οποίοι ούτε πληρώνονται ούτε τίποτα και έρχονται και κάνουν στις ώρες της ξεκούρασής τους προπόνηση για να τιμήσουν τα χρώματα του Ηρακλή. Αυτό τα λέει όλα. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αυτό που είπατε, ναι, ακριβώς. Αγαπάνε αυτό που κάνουν και πάνω απ' όλα την ομάδα του Ηρακλή. Αυτό σας το εγγυώμαι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα τους ευχαριστήσω δημόσια. Στο γυναικείο τμήμα είμαστε λίγο πιο πίσω στο σχεδιασμό. Mm-hmm. Περιμένουμε ακόμη κάποιες απαντήσεις από 2-3 κοπέλες, οι οποίες θα ξέρουμε μετά από αυτές τις απαντήσεις αν θα κατέβουμε απλά στο πρωτάθλημα ή θα έχουμε και ένα κρυφό πόθο για καλή πορεία και αν μη τι άλλο και άνω. Mm-hmm. Ο στόχος είναι υπαρξιακός φετινός, να υπάρξουμε στο πρωτάθλημα, γιατί όπως ξέρετε τα 2 τελευταία χρόνια δεν κατεβήκαμε. Αλλά μέσα μας έχουμε αυτό το κρυφό πόθο ότι θα έχουμε επιτυχίες και θα διακριθούμε, γιατί όχι, να ανεβούμε και κατηγορία. Μακάρι, μακάρι, σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Για το άθλημα πάντως, αυτό καθ' αυτό
δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να ακούει τη λέξη πόλο και να μην πηγαίνει σε σώματα πολύ γυμνασμένα. Έτσι, για μη τι άλλο, το να ασχολήσει πολύ με αυτό το άθλημα. Και υγιή σώματα, αλλά έτσι, και υγιή μυαλά. Φροντίζουμε, εγώ πιστεύω και οι άλλες ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Φροντίζουμε και για το ηθικό κομμάτι του πράγματος, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο έχει σωματική επαφή και ξύλο μέσα σε εισαγωγικά, οπότε δεν πρέπει κάτι τέτοιο να βγαίνει και έξω από το νερό. Είναι ένα δυνατό κομμάτι, ένα δυνατό άθλημα το οποίο σταματάει εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ υγιές κομμάτι γενικότερα. Mm-hmm. Πείτε μας ξανά, για όσους ενδιαφέρονται, ειδικά για τους γονείς που μας ακούν τούτη την ώρα και θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στο πόλο του Ηρακλή, το τι πρέπει να κάνουν. Να απευθυνθούν είτε στα γραφεία του Ηρακλή, είτε να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο του κυρίου Χατζηκυριάκου, που είναι έφορος του τμήματος πόλο, είτε στο δικό μου τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα πιστεύω τα έχετε, δεν ξέρω άμα θέλετε να σας τα... Είναι και το 207-715 του Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο είναι το εύκολο, το σταθερό. Είναι το πιο το εύκολο. Μπορώ να σας αφήσω και το δικό μου το τηλέφωνο, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει. Με χαρά να δεχτώ τηλεφωνήματα, ναι, για να θέλουν να γραφτούν στο τμήμα σας και σε όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Έτσι είναι... Είμαστε μια οικογένεια. Προκαλώ όλο τον κόσμο να μας δοκιμάσει εισαγωγικά και πάλι και να προσπαθήσουμε εμείς να τον κερδίσουμε. Από ποια ηλικία να ξαναπούμε, κύριε Πηγιάδη, μπορεί κάποιος? Από 4,5 χρονών, ναι, ένα παιδί μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί έχουμε προπονήτρια και στη μικρή πισίνα. Η οποία προπονεί, μαθαίνει τα πρώτα βήματα στο παιδάκι. Να μάθει να κολυμπά ουσιαστικά, έτσι. Ναι, από 6,5 χρονών, ας πούμε, έχουμε παιδάκι 6,5 χρονών, 7 στη μεγάλη πισίνα. Μέχρι και την ηλικία των 16-17 χρονών, γιατί μετά πάει στην ηλικία του αντρικού. Σωστά. Στην open κατηγορία. Σωστά. Ναι. Μιλάμε για το εθνικό κυρίως, έτσι, Ποσειδόνιο καθόλου? Κυρίως για το εθνικό, όχι, μόνο στο εθνικό κάνουμε. Μόνο στο εθνικό. Ναι, εκεί είναι ουσιαστικά η βάση μας, κοντά και στα γραφεία του Ηρακλή. Έτσι, όλα τα γήπεδα στη σειρά. Εκμεταλλευόμαστε εκεί και τους χώρους του Γυμναστικού Συλλόγου, κάνοντας γυμναστική, κάνοντας γυμναστήριο. Μας τα παρέχει όλα, να το αναφέρω και αυτό, ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος βοηθάει φέτος. Δηλαδή, για μένα είναι από τις λίγες χρονιές που το βλέπω. Λυπάμαι που το αναφέρω, αλλά φέτος πραγματικά βλέπω υποστήριξη από το Γυμναστικό Σύλλογο και αξίζει αναφοράς. Σας είδαμε, επισκεφτήκατε και την μπουτίκ πρόσφατα, ναι, που είναι πλέον γεμάτη, έτσι, βλέπω φωτογραφίες και χαίρομαι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία, να ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλή αρχή, καλή επιστροφή ουσιαστικά, γιατί 18 χρόνια ήσασταν ήδη στο τμήμα και καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Θα είμαστε κοντά, σας να το ξέρετε. Πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον νέο προπονητή και στην ανδρική και στη γυναική ομάδα πόλο του Ηρακλή, τον κύριο Ηλία Πεγιάδη, που ουσιαστικά είναι επιστροφή, γιατί 10 χρόνια και ήταν παίχτης της ομάδος και 8 χρόνια ήταν στα τμήματα υποδομών από το 3 ως το 11.